Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Επιτραπέζης Αντισφαίρεσης. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια αναμέτρηση στην αίθουσα Μαύρη της Lift. Βρισκόμαστε στο προπονητήριο του Αρινικέας, στην Θιβών 245, στην Νίκαια. Και σήμερα βρίσκονται αντιμετωπή ο KOUSioris μας με τον Κυριάκη Φίλιππο. Δύο βετεράνοι παίχτες του Αρινικέας που έχουν έρθει αντιμετωπή αρκετές φορές στην προπόνηση και όχι μόνο. Δύο δεξιόχειρες παίχτες που πλέον χρησιμοποιούν και οι δύο τάκι λάστιχα, δηλαδή κινέζικο εξοπλισμό. Κάτι το οποίο διαφοροποιεί τελείως το παιχνίδι, το κάθε παιχνίδι δηλαδή συγκεκριμένα. Τώρα στο συγκεκριμένο, όταν δύο παίχτες αντιμετωπίζουν ένας τον άλλον με κινέζικα λάστιχα, η δυσκολία αυξάνεται σε διάφορα επίπεδα, όπως στο να αντιμετωπίσεις τα σέρβις του άλλου, να αντιμετωπίσεις τις καλακομμένες ψήρες του άλλου, τα πολύ φάλτσα σπιν του άλλου. Όλα αυτά γίνονται λίγο πιο δύσκολα, καθώς η μπάλα κρατάει περισσότερο στην ρακέτα την τάκη, αντιδράει περισσότερο για να είμαι πιο ακριβής. Κάτι το οποίο δυσκολεύει αυτόματος το παιχνίδι. Το μας γίνεται με 4-2 υπέρ του KOUSioris. Ένα σόρι ο Κυριάκης. Τελειώνει τον πόντο με ένα backhand μέσα από το τραπέζι. Τέσσερα τρία. Πολύ ωραία ενέργεια από τον KOUSioris. Πίσω ήταν έτοιμος και μπλόκαρε γρήγορα την μπάλα. Εδώ πάει για backhand από το forehand ο KOUSioris. Μια πολύ δύσκολη κίνηση. Αρκετά τραβηγμένη θα έλεγε κανείς για το επίπεδο του παιχνιδιού. Πολύ ωραίος πόντος και από τους δύο τώρα. Κάνει το λάθος ο Κυριάκης, δεν ήταν γρήγορος στην μπάλα. Για τη δράση πολύ γρήγορα ο KOUSioris. 6-4. Πολύ ωραίο χτύπημα από το Κυριάκη με το backhand. Μεγάλη κίνηση στο χέρι του. Πιέζει την μπάλα. 6-5. Πολύ ωραία αντεπίθεση του KOUSioris. Ξεκινάει ο Κυριάκης με φάλτσα το πρώτο topspin. Παρ' όλα αυτά καπακώνει πολύ σωστά την μπάλα ο KOUSioris και παίζει με δύναμη. Ωραία ενέργεια και από τον Κυριάκη τώρα με τον backhand. Πολύ πιεστικό χτύπημα. 7-6. Μειώνει στον πόντο. Παρ' όλα αυτά ο KOUSioris αντιδράει απευθείας. Χτυπάει το σέρβις από του Κυριάκη. 8-6. Εδώ σερφίρει από το forehand ο KOUSioris με το backhand. Μια ιδιαίτερη τακτική που ακολουθούν αρκετοί δεξιόχειρες παίχτες. Κατ' εξοχήν ο Φτσάροφ είναι ο πιο γνωστός παίχτης που κάνει το συγκεκριμένο σέρβις. 16 εδώ στο πρώτο σετ από τον KOUSioris. Εδώ βγαίνει έξω η επίθεσή του. 17. Κυριάκης θα κάνει και ένα δεύτερο σέρβις. Πολύ ωραίο κοντινό σέρβις εδώ. Μπερδεύει το KOUSioris. 18. Χαμένο σέρβις από το KOUSioris. 19. Τελευταία του ευκαιρία να πάρει το πρώτο σετ. Από 16 το γυρίσει ο Κυριάκης σε 19. Κάνει ένα ανάποδο σέρβις εδώ ο KOUSioris. Θα βάλει την μπάλα σίγουρα μέσα και θα πάρει τον ποντό. Το πρώτο σετ πηγαίνει στον KOUSioris με 9-11. Ο οποίος θα ανοίξει και το δεύτερο σετ με τα δικά του τα σέρβις. Ωραίο πλάγιο φάλτσο σέρβις εδώ. Πολύ δύσκολο για τον Κυριάκη να το ελέγξει. Πολύ ωραία εδώ εντοπίζει όμως τα πάνω φάλτσα την μπάλα. Χτυπάει την μπάλα με τον backhand. 1-1.
Εξαιρετική ενέργεια από τον Κυριακή. Ωραίο διαγώνιο χτύπημα σε πρώτο χρόνο. Και ένα πολύ ωραίο σέρβις εδώ από τον Κυριακή για να πάρει τους δύο πόντους του σέρβις του. Παράλληλο σέρβις με πολλά φάλτσα στην μπάλα. Κάτω φάλτσα. Κάτω φάλτσα χρησιμοποιεί και ο KOUSioris με τη σειρά του. 3-2. Ανάποδο σέρβις επιλέγει να κάνει το δεύτερο. Ο πόντος πηγαίνει στον Κυριακή με ένα sorry με τη βοήθεια του φιλέ. Χαμένο σέρβις από τον Κυριακή. 4-3. Δυνατή επίθεση με τον backhand. Σηκώνει την μπάλα ο KOUSioris, δίνει υποδοχή του. Κυριακής απευθείας παίρνει την ευκαιρία, χτυπάει με τον backhand. Πολύ καλό να από το σέρβις από τον KOUSioris, έπειτα από το ψηλό πέταγμα στην μπάλα. Επιλέγει ίσιο σέρβις. Πολύ ωραία πάει να πιέσει με τον backhand, βγαίνει out. 6-4 ο Κυριακής προηγείται. Τα 4 για τον Κυριακή, καθώς η υποδοχή του KOUSioris πηγαίνει net out. Μια πολύ ωραία ενέργεια με το backhand. Παίρνει από το κέντρο του τραπεζιού Κυριακής, το βοηθεί πολύ σωστά το σώμα του. Χτυπάει την μπάλα διαγώνια στο forehand του KOUSioris. Ακόμα μια τρομερή ενέργεια με το backhand του Κυριακής. Έχει βρει τον τρόμερο ρυθμό στο δεύτερο set. Έχει συγκεντρωθεί, χρησιμοποιήσει τον backhand του άψογα. Και ο KOUSioris εδώ δηλώνει παρόν. Στρίβει πολύ καλά το σώμα του, κάνει ένα πολύ ωραίο forehand. Πολύ ωραίο άνοιγμα και από τον KOUSioris αυτή τη φορά με το backhand. Σε πρώτο χρόνο στο σέρβις του Κυριακή. Δεν το πείσει τα φάλτσα πολύ έξυπνα. Και χαμένο σέρβις από τον Κυριακή. Τα σέρβις πάνε στο KOUSioris 9-7. Φορά δεν τα καταφέρνει με το backhand από το κέντρο του τραπεζιού ο KOUSioris. Πηγαίνει στο φιλέ η μπάλα. Τα καταφέρνει όμως το top spin με το backhand. Τραβάει με ένταση. 18. Και με ένα πολύ ωραίο ανάποδο σέρβις ο Κυριακής κλείνει το δεύτερο σετ με 11-8. Και αυτός με τη σειρά του. 1-1 τα σετ. Οδηγούμαστε το τρίτο. Το οποίο και ανοίγει ο Κυριακής με τα δικά του σέρβις. Πολύ ωραία αποδοχή του KOUSioris, έξυπνη. Παράλληλα στο backhand του Κυριακή, εφόσον τον βλέπει να σερβίρει από το forehand. Εδώ βλέπουμε πόσο άδεια είναι η γωνία του backhand αυτή τη στιγμή του Κυριακή. Πολύ ωραίο top spin με το backhand. Η μπάλα δεν σηκώνεται καθόλου. Πολύ δύσκολη μαλλιά να τα επεξέλθει ο Κυριακής. 2-0 για το KOUSioris. 2-1. Κακή υποδοχή από τον Κυριακή. 3-1. Εδώ πάει για backhand από το forehand ο KOUSioris. Ένα καθόλου δόκιμο χτύπημα που παρόλα αυτά κάποιοι παίχτες σε πολύ ψηλό επίπεδο το αξιοποιούν. Αλλά χρειάζεται τρομερό footwork για να καταφέρεις να τοποθετηθεί σωστά μπροστά στην μπάλα από το forehand με το backhand. Παρ' όλα αυτά δεν είναι καθόλου δόκιμο χτύπημα να δείχνεις στους παίχτες σου ή να το κάνεις γενικότερα. Είναι ένα πολύ δύσκολο χτύπημα. 6-2 υπέρ του KOUSioris.
ο οποίος έχει πάρει τους 4 πόντους προβάδισμα στο τρίτο σετ. Ένα χαμένο σέρβις από τον Κυριακή. Ακόμα μια φορά που ο Κουσιωρίς προσπαθεί να το κάνει αυτό. Δεν του βγαίνει προφανώς, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο χτύπημα, αλλά η προσπάθεια και μόνο να αξίζει. Πάρα πολύ ωραίο χτύπημα από τον Κυριακή εδώ. Εντοπίζει την πρόθεση του Κουσιωρί να γυρίσει με το forehand. Να παίξει παράλληλα, τοποθετεί πολύ σωστά τη ρακέτα του, μπλοκάρει. Ακόμα ένα πολύ ωραίο χτύπημα με το forehand. Ο Κυριακής εδώ ανοίγει το χέρι του. 5-7. Ωραία ανάποδο σέρβις από τον Κυριακή. Πολλά κατοφάλτσα στην μπάλα. Ναι, τάτο εδώ, υποδοχή του Κουσιωρί. 7-7. Κυριάκης είναι αυτός ο οποίος τελικά καταφέρει να βάλει αυτό το χτύπημα. Μπαίνει εδώ με το backhand από το forehand και χτυπά την μπάλα παράλληλα και παίρνει το προβάδισμα. Μετά από το 7-3 που βρέθηκε πίσω, έχει κάνει ένα 6-0 σερί. Έχει γυρίσει το σετ με 9-7. Εκπληκτικό παιχνίδι βλέπουμε από τον Κυριάκη στο τρίτο σετ. Είναι πολύ έτοιμος, πολύ συγκεντρωμένος. Κάνει ελάχιστα λάθη σε αντίθεση με τον Κουσιωρί. Πολύ ωραίο χτύπημα στην μπάλα εδώ με το forehand του Κυριάκης, ο οποίος έχει set point εδώ. Συνεχίζει το σερί του με 7-0. Είναι και 8-0, γιατί μπορεί να ήταν και 8-7-2 το σκορ, αν το θυμάμαι καλά. Εδώ κάνει αέρα της τύπου στην μπάλα. 18. Σταματάει το σερί του ο Κουσιωρίς για να δούμε αν μπορεί να πάρει και τους δύο επόμενους πόντους, να ισοφαρίσει το σκορ. 8-10 στα σερβις ο Κουσιωρίς. Σταθερό παιχνίδι και από τους δύο. Ο Κουσιώρης είναι αυτός που θα επιχειρήσει να ξεκινήσει το πόντο με topspin. Γίνει out παρόλα αυτά και το τρίτο σετ πηγαίνει στον Κυριάκη, που προηγείται με 2-1. Αρχή τέταρτου σετ, ο Κουσιώρης θα το ανοίξει. Πολύ δυναμικά μπαίνει εδώ με ένα πολύ ωραίο forehand διαγώνιο. Έπειτα από την υποδοχή του Κυριάκη στο drive. Μάλλον πρέπει να αναθεωρήσει λίγο ο Κυριάκη και εδώ που δίνει την μπάλα. Ήταν πολύ σωστή επιλογή εκεί. Παραλαμβάνει την ίδια αποδοχή, παρόλα αυτά στέκεται κοντά στο τραπέζι, πιέζει με τον backhand. Πολύ καλός πόντος από τον Κυριάκη. 1-1. Ωραία αποδοχή και από τον Κουσιωρί. 2-1. Εξαιρετικός πόντος για ακόμη μια φορά από τον Κουσιωρί, που πατάει με το forehand, παίζει πολύ ωραία χτυπήματα. 3-1. Πολύ καλή υποδοχή εδώ από τον Κυριακή. Περίμενε το πάνω φάλτσο σέρβις. Χτυπάει σε πρώτο χρόνο την μπάλα. 3-2. Ένα από το κάτω φάλτσο εδώ. Αλλάζει τα φάλτσα του σέρβις του ο Κουσιωρίς. Πολύ έξυπνα. Αναγκάζει τον Κυριακή να πάει στο φιλέ. Και άλλη μια εκπληκτική υποδοχή από τον Κουσιωρί. Μεγάλη κίνηση στο χέρι.
ίσως λίγο παραπάνω από όσο χρειάζεται η συγκεκριμένη παλιά. Παρ' όλα αυτά του βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Επανάληψη σέρβις εδώ από τον Κυριακή, βρίσκει στο net η μπάλα. Πολύ ωραίος πόντος. Πήγαινε στο Κουσιούρι, μπλοκάρει την μπάλα, ήταν έτοιμο στην επίθεση του Κυριακή. Κάτω φαλζό και πάλι το ανάποδο του Κουσιούρι. Το κερδίζει άλλο έναν εύκολο πόντο, 7-2. Καλά κομμένη ψήρα του Κυριακή. Δεν μπορεί να τη σηκώσει εκεί ο Κουσιούρις. 7-3. Δεν πάει για φλικ μέσα από το τραπέζι ο Κουσιούρις. Λιγάκι αργεί με το σώμα του, κάνει ένα λάθος. 7-4. Εξαιρετική άμυνα του Κυριακή. Στη μικρή διαγώνιο του forehand βγάζει την άμυνα του. Σε πρώτο χρόνο. 7-5. Πάει για μια υπερβολική επίθεση εδώ ο Κυριακής, χωρίς να υπολογίσει ακριβώς τα φάλτσα του σέρβις του Κουσιούρι. Πρέπει πρώτα να βλέπεις τη φάλτσα έχει η μπάλα του αντιπάλου και μετά να είναι τρία στάδια βασικά. Πρώτα να διακρίνεις τα φάλτσα, έπειτα να επιλέξεις τις επιλογές σου, να διαβάσεις βασικά τις επιλογές σου και στο τέλος, τρίτη κίνηση που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις το τι από τις επιλογές σου θα χρησιμοποιήσεις. Και εννοείται τελευταίο στάδιο να το εκτελέσει σωστά. Κυριάκης με διάφορα σέρβις εδώ καταφέρνει και παίρνει την ισοφάριση στο σκορ σε 8 όλα. Στα σέρβις είναι ο Κουσιούρις παρόλα αυτά. 9-8. Κυριάκης στο προβάδισμα. Δεύτερο σέρβις από τον Κουσιούρι. Μια απλή ψήρα πριν από το εδώ, ο Κουσιούρις. 9-9. Καλό σέρβις από τον Κυριακή. Πάνω φάλτσα στην μπάλα. Μπερδεύει το Κουσιούρις. Βγαίνει out η υποδοχή του. Εδώ το πιάνει πολύ σωστά. Δεν κλείνει το μάτσο ο Κυριακής, ο οποίος είχε match point. 10-10. Εύκολος πόντος για τον Κουσιούρι. Παίζουμε μια ψήρα στο backhand, παίρνει ένα πόντο. Και ένα λάθος εδώ βιαστικό λίγο από τον Κυριακή. 2-2 το σκορ. Οδηγούμε στο κόντρα σετ, στο τελευταίο σετ του αγώνα αυτού. Στο σετ που θα καθορίσει και τον νικητή. Το οποίο και θα ανοίξει ο Κυριακής. Έξω το πρώτο χτύπημα του Κυριακή. Πάει να πιέσει την μπάλα σε πρώτο χρόνο μετά το σέρβις του. Είναι μια καλή τακτική γενικά. Θα πάει ξανά με τον backhand να πιέσει. Ήταν λίγο βιαστικός ο τρόπος που το έκανε ο Κυριακής. 2-0 για τον Κουσιούρι. Ποιος έχει τα σέρβις. Έξω το backhand. 2-1. Ακόμα ένα πολύ δύσκολο χτύπημα πάει να επιχειρεί να κάνει ο Κουσιούρις εδώ πέρα. Σε μια πολύ καλή κομμένη ψήρα του Κυριακή πάει να παίξει top spin. Καλό σέρις από τον Κυριακή, γρήγορο. Φνιδιάζει τον Κουσιούρι, ο οποίος βγάζει έξω το πρώτο του χτύπημα με τον backhand. 3-2. Ίδιο σέρβις από τον Κυριακή αυτή τη φορά στο κέντρο του τραπεζιού. Εξυπνή διαχείριση των σέρβις του από τον Κυριακή που βλέπουμε εδώ πέρα. Υποδειγματική θα έλεγε κανείς. Αλλάζει ελάχιστα τα σημεία που παίζει τα σέρβις του. Αλλάζει τα φάλτσα. Εξαιρετικός πόντος από τον Κουσιούρι. Ο οποίος ελέγχει πολύ σωστά την μπάλα με τον backhand μέχρι που βρίσκει την ευκαιρία, γυρνάει με το forehand και χτυπάει την μπάλα. 4-4. Ισοπαλία.
έξω υποδοχή του εδώ, στο σέριος του Κυριακή. Ακόμα ένα άσος από τον Κυριακή. Αλλάγει πλευρών. Αυτή τη φορά δεν κάνει το λάθος στην υποδοχή. Βάζει σωστά τη ρακέτα του. Παίζει σπινάκι σε πρώτο χρόνο στο σέρβις του Κυριακή. Ωραία να πω το σέρβις εδώ με κάτω φάλτσα στην μπάλα από τον Κουσιωρή. Ακόμα ένα κάτω φάλτσα στο σέρβις, αυτή τη φορά στο forehand. Πολύ έξυπνα εδώ αλλάζει και ο Κουσιωρής το σημείο που σερβίρει. Κάτω φάλτσα και από τον Κυριακή. Στο φιλέ η μπάλα του Κουσιωρή. Αρκετές υποδοχές χαμένες στο κόντρα σετ. Ωραία εδώ ξεκινάει την μπάλα ο Κουσιωρής. Βλέπει τα κάτω φάλτσα, ξεκινάει με top spin. Για να δούμε αν στα σέρβις του εδώ θα καταφέρει να πάρει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία αντίδραση από τον Κουσιωρή. Πως προλαβαίνει να βάλει την μπάλα μέσα, διαγώνια. 9-6. Ακόμα τρία πολύ ωραία χτυπήματα από τον Κουσιωρή. Με μεγάλες κινήσεις με το forehand. Χτυπάει με πολύ δύναμη την μπάλα. Ο Κυριάκης δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε αυτές τις κινήσεις. Από τη θέση που βρισκόταν ήταν μακριά από το τραπέζι. Και ένα τρομερό άνοιγμα με το backhand. Κλείνει το τελευταίο set. 3-2. Κουσιωρής νικητής. 11-6 το τελευταίο set. Συγχαρητήρια και στους δύο παίκτες.